Για το θέμα της σημερινής επίκαιρης ερώτησης, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε και αυτό γίνεται για πολλωστή φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Η ιστορία αυτή ξεκινάει από το 2017. Αφορά τις απαράδεκτες, τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες που ζουν και εργάζονται στο νησί της Σαντορίνης. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 2017 εγκατέστησε πυροσβέστες στο ιδιωτικοποιημένο αεροδρόμιο Σαντορίνης, το αεροδρόμιο της Φράπορτ. Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση, όσο και η παρούσα, μαζί και η Φράπορτ, μέχρι σήμερα τους έχουν φερθεί απολύτως απάνθρωπα. Η αρχική διαμονή τους ήταν σε κάποια απαράδεκτα κτίρια μέσα στο αεροδρόμιο. Από αυτά μεταφέρθηκαν σε εξίσου απαράδεκτα κοντέινερς. Και από τα κοντέινερς σε πληρωμένα από την τσέπη τους τουριστικά καταλήμματα. Άλλα καταλήμματα το καλοκαίρι, άλλα το χειμώνα, ανάλογα με την τουριστική τους εκμετάλλευση. Κάθε φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδείκνυε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, κάτι συνέβαινε. Μόνο που αυτό ήταν άλλη μία υπεκφυγή όσον αφορά την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Ποτέ δεν ήταν η λύση. Αυτή ακριβώς η κατάσταση επικρατεί και σήμερα. Οι μυστεγάζονται διαθέτοντας πάνω από το μισό μηνιάτικό τους. Δηλαδή, εδώ έχουμε την περίπτωση η κυβέρνηση να διαθέτει προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος να στηρίζει άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα της Φράπορτ. Κάτι βέβαια που συνάδει με τη γενικότερη πολιτική της απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς όμως να καλύπτει στους πυροσβέστες τα βασικά. Δηλαδή, εκτός από τη γαλαντόμα ενίσχυση αυτής της εταιρείας από τον κρατικό κορβανά, έχει φτάσει στο σημείο να ανέχει την κυβέρνηση οι πυροσβέστες να υποχρεώνονται να στεγάζονται πληρώνοντας υπέρογκα ποσά για τα εισοδήματά τους ενίκια. Δηλαδή, να χρηματοδοτούν από το υστέρημά τους έμεσα την κερδοφορία της Φράπορτ. Για μας αυτή είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Είχατε δεσμευτεί με εκφραστή αυτής της δέσμευσης τον Υφυπουργό κύριο Οικονόμου σε απάντησή του σε προηγούμενη ερώτηση ότι θα δύναται λύση. Δυστυχώς όμως οι πυροσβέστες της Σαντορίνης είναι ξανά στον Άσο. Αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε το 2017 μια κατάπτυστη συμφωνία, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία το Φεβρουάριο του 2020 που ανανεώθηκε αυτή η συμφωνία. Με δεδομένο ότι κύριε Παπαναστάση, κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα και ορίστε. Είχε την ευκαιρία το Φεβρουάριο του 20 που ανανεώθηκε αυτή, με δεδομένο ότι το στεγαστικό των πυροσβεστών δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του κόσμου για μια τριετία, να βάλει ρήτρα υποχρέωσης ώστε η Φράπορτ να χρηματοδοτήσει την στέγαση των πυροσβεστών που μετατίθενται παρά τη θέλησή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία του αερολιμένα Σαντορίνης. Και γι' αυτό δεν έχετε κάνει τίποτε. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε βουλευτά, υπάρχει θέμα στέγασης των πυροσβεστών μας Σαντορίνη και εγώ θα πάω ακόμα περισσότερο και στη Μύκονο. Υπάρχει. Έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να λυθεί το θέμα αυτό σε ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Βεβαίως και έχουν δρομολογηθεί. Θεωρητικά υπήρχε μία ξεκάθαρη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας με μία σύμβαση το 2017. Πρακτικά σε εξέλιξη είναι αυτή η σύμβαση και αυτή τη σύμβαση παρακολουθούμε. Στην ερώτησή σας υπάρχουν 3 διαφορετικά ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα της στέγασης, υπάρχει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης και χωρίς να το έχετε αναφέρει στην πρωτολογία σας, αλλά είναι διακριτό νομίζω στην επίκαιρη ερώτησή σας, υπάρχει και το θέμα των μεταθέσεων, παύλα, όπως λέτε εσείς, ξεσπίτωμα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι μας αδικεί η προσέγγιση ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή και το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια με ενέργειες να δώσει μια συνολική λύση, γιατί δεν αφορά μονάχα στους πυροσβέστες μας που είναι στα κλιμάκια του αεροδρομίου. Υπάρχουν και πυροσβέστες μας οι οποίοι είναι στα κλιμάκια εκτός αεροδρομίου, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν ζητήματα, χωρίς να είναι υποχρέωση της πολιτείας, όμως είμαστε εκεί για να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε το θέμα, που αφορούν στα υψηλότατα ενίκια που έχουν όλες αυτές τις τουριστικές περιοχές και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Υπήρχε μία σύμβαση, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18.8.2 της σύμβασης παραχώρησης στη Fraport Greece,
είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τα επικείμενα νέα έργα ή έργα επέκτασης εντός 48 μηνών. Αυτό έλεγε. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι τις 10 Τετάρτου έχουμε κάνει κάτι εμείς, βεβαίως και έχουμε κάνει. Από την πρώτη στιγμή και με βάση και την επίκαιρη ερώτησή σας και την ενεργοποίηση που υπάρχει και στις τάξεις του αρχηγείου, προχωρήσαμε έτσι ώστε πιέσαμε η μελέτη της κατασκευής του νέου πυροσβεστικού σταθμού, που αποτελεί τμήμα των επικείμενων νέων έργων, έχει ήδη εγκριθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό του έργου. Είχε γίνει μάλιστα η έγκρισή της πριν την κατάθεση της προηγούμενης ερώτησής σας, 25 Τετάρτου, και στη συνέχεια από το ελληνικό δημόσιο. Ενώ η ολοκλήρωση αυτού, παρά το γεγονός ότι η συμβατική υποχρέωση 48 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020, δηλαδή νωρίτερα από την απότατη προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των επικείμενων νέων έργων. Και ταυτόχρονα, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τους οικίσκους, όμως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι μια εικόνα η οποία έχει δώσει υπερβολής. Όπως θα πω και κάτι άλλο, και επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Δεν πρόκειται περί ξεσπιτώματος. Αυτό το κοινοβούλιο ψήφισε τον 46-62, που για πρώτη φορά το μείζον ζήτημα που αφορούσε στις μεταθέσεις, στην ισονομία των μεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, λύθηκε για πάντα. Με έναν πρότυπο κανονισμό μεταθέσεων που ο καθένας, με βάση τα μόρια του, χωρίς καμία παρέμβαση, ολοκληρώνει τους δικούς του κύκλους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υπηρετούν πάνω από 12 χρόνια στην περιοχή τους και κάποιοι άλλοι να είναι πραγματικά ξεσπιτωμένοι σε κάποια νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου ή οπουδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, άκουσα πολύ προσεκτικά την απάντηση στην πρωτολογία σας. Την εικόνα του τι συμβαίνει στη Σαντορίνη δεν την δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την δίνουν οι ίδιοι οι πυροσβέστες. Κάθε αμφισβήτηση σε αυτή την εικόνα, πιστέψτε με, αμφισβητείται αυτό το οποίο βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πέρα από αυτό, οι πυροσβέστες λοιπόν της Σαντορίνης και αυτό το χειμώνα, το κεφάλι τους θα το βάλουν κάτω από ένα κεραμίδι, όπως λέει ο λαός μας. Αυτό το κεραμίδι βέβαια θα είναι ακριβοπληρωμένο και αυτό από την πενιχρή του αμοιβή. Στην πρωτολογία σας δεν δεσμευτήκατε επί της ουσίας, συγκεκριμένα 3 χρόνια έχουν περάσει που βιώνουν αυτή την κατάσταση, ότι θα δοθεί μία λύση. Γνωρίζουμε ότι τον ίδιο αναγκαστικό δρόμο που περιέγραψα στην πρωτολογία μου ακολούθησαν και οι νέοι μετατιθέμενοι, να μην πω ξεσπιτωμένοι. Αυτοί που αντικατέστησαν αυτούς που ήδη έχουν κλείσει την τριετία. Και αυτό για να μην αναγκαστούν να κοιμηθούν στα πεζοδρόμια και τα παγκάκια, κάτι που βίωσαν οι πρώτοι πυροσβέστες που μετατέθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου το 17. Υποχρεώθηκαν, έχουν δεν έχουν οικονομικούς πόρους, να βρουν στέγη με όποιο κόστος για αυτούς και τις οικογένειές τους που άφησαν πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ενίκια που υποχρεώθηκαν να καταβάλουν, αναφέρομαι και στους νέους μετατιθέντες, ανέρχονται από 400 μέχρι 500 ευρώ. Και αυτά είναι ποσά που διαμορφώθηκαν συγκυριακά εξαιτίας της πανδημίας. Αν συνυπολογίσουμε τώρα τα κοινόχρηστα και τα τέλη οργανισμών κοινής ωφέλειας, τα 2/3 του μισθού τους προορίζονται μόνο για στέγη και πιστέψτε με, αυτό απεικονίζει και την πραγματικότητα. Δυστυχώς υπάρχει μια κυβερνητική απαξίωση σε σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο το προσωπικό όσο και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την ίδια επιχειρησιακή επάρκεια του πυροσβεστικού σώματος. Ένα σχετικό πρόσφατο παράδειγμα, και είναι πολλά, αποτελεί η μεταστέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αταλάντης στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού οδικού άξονα της περιοχής. Δηλαδή, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο επιχειρηματικός όμιλος που διαχειρίζεται αυτόν τον οδικό άξονα, αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο η προστασία τόσο του αστικού ιστού της πόλης όσο και της ευρύτερης περιοχής. Σίγουρα, για να λυθούν οριστικά τα προβλήματα όπως της Σαντορίνης ή της αποτελεσματικής επιχειρησιακής διάθεσης του προσωπικού, χρειάζεται μια άλλη πολιτική, προφανώς η δική σας δεν είναι αυτή. Γίνεται όμως αδύρυτη η αναγκαιότητα για αύξηση του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Μια αύξηση που πρέπει να εδράζεται στην αύξηση των εισακταίων δοκίμων πυροσβεστών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, με ένα τέλος στην εργασιακή ομιλία των 2.500 συμβασιούχων πυροσβεστών, αυτών που κατά την πρώτη του μήνα, που από την πρώτη του μήνα αυτού που είμαστε εδώ πέρα, είναι πλέον απολυμμένοι, καθώς και επίλυση των θεμάτων των πενταετών πυροσβεστών. Είναι σίγουρο ότι η αύξηση
αυτή του προσωπικού θα αμβλύνει τα αποτελέσματα της συνεχούς αφέμαξής του για στελέχωση πυροσβεστικών υπηρεσιών που ιδρύονται σε δομές ιδιωτικών ομίλων. Η κατάσταση αυτή είναι σίγουρο ότι θα ενταθεί, ειδικά με την εφαρμογή του νόμου 4662 του 20, που προβλέπει διάθεση προσωπικού και μέσων για όλα τα αεροδρόμια που θα γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο, για τα λιμάνια που θα ιδιωτικοποιηθούν, αλλά και για τους σταθμούς μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Κύριε Υπουργέ, ζητάμε επιτέλους να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της Σαντορίνης, να απαλλαχθούν οι εκεί πυροσβέστες από την υποχρέωση χρηματοδότησης από την τσέπη τους της ίδιας της αποστολής που εσείς τους αναθέτετε. Όσον αφορά, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τις πρωτοβουλίες ή τις ενέργειες, αν θέλετε, της τοπικής διοίκησης του νησιού της Σαντορίνης, πραγματικά θεωρούμε ότι αυτές οι ενέργειες για άλλη μια φορά είναι μια κοροϊδία στο πρόεδρο, στο πρόσωπο των ίδιων των πυροσβεστών. Ο Δήμαρχος, παρόλο που δεσμεύτηκε ότι θα διαθέσει χώρους δωρεάν για να μείνουν οι πυροσβέστες, τελικά μάλλον έπαιξε το ρόλο του μεσητικού γραφείου έβρεσης στέγης παρά αυτό τον ρόλο που υποσχέθηκε. Παρόλο που αντίστοιχα διαθέτει δωρεάν οικίματα σε άλλους οργανισμούς δημόσιους. Ευχαριστώ.